Εγώ σήμερα έκανα δύο προτάσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλει η κυβέρνηση να πείσει τον Έλληνα πολίτη ότι τα εμβόλια είναι καλά και δεν είναι ευλαβερά και δεν είναι επιβλαβή και είναι ασφαλή. Μία κίνηση. Να άρει το ακαταδίωκτο γιατρών, υπουργών, στελεχών τώρα. Για να πιστεί ο πολίτης και να μην έχει φοβίες. Τους το είπα. Θέλει η κυβέρνηση να πει στον πολίτη τεστ αντισωμάτων, όλοι αντισωμάτων. Όχι για να δουλεύουν οι φίλοι του στα κολυτάρια να βγάζουν 1,5 δις, 1,3 όπως βγάζουν σε 5 μήνες, να κάνουμε τεστ rapid παντού. Και γιατί μόνο για τους ανεμβολίαστους. Εκδικούνται τον Έλληνα. Μισούν τον άνθρωπο που έχει μια επιφύλαξη. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, κύριε Καψαμπέλη. Αυτό είναι φασιστικό. Έχουμε καθεστωτική αντίληψη. Η επιβολή στη δημοκρατία δημιουργεί ανακλαστικά και αντιδράσεις. Να πείσουμε τον πολίτη, η κυβέρνηση, ότι έχει δίκιο και πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Μα τι να πείσουμε, όταν θέλουν να κάνουν τρίτο, στέλνουν SMS να κάνουμε τρίτη δόση εμβολίου, όταν στην Αμερική γίνεται χαμός με το θέμα αυτό, παρετούνται από το FDA κάποιοι. Κάποιοι λένε ότι αυτό που κάνετε είναι τρέλα και στην Ελλάδα βιάζεται να κάνει τα εμβόλια σε όλους ο Μητσοτάκης. Για ποιο λόγο, για πείτε μου εσείς, για να κονομάει Pfizer. Η υποχρεωτικότητα είναι αντιδημοκρατική επιλογή και αντισταγματική, έχει διάσταση. Τα υπόλοιπα στα καθεστώτα που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Βόρεια Κορέα εδώ. Εδώ δεν έχουμε Βόρεια Κορέα. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Τελεία και παύλα. Ούτε Κούβα είναι εδώ. Αλλά ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Όποιος θέλει το κάνει. Όποιος θέλει το κάνει.